αιτήματά μας είναι πάγια. Αυτή την ώρα τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, το γνωρίζετε άλλωστε πάρα πολύ καλά. Η φορολογία είναι αυτή που μας έχει τσακίσει. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι πέρυσι πληρώναμε στην εφορία γύρω στα 7-8 δολάρια το χρόνο. Αυτή την ώρα έχει φτάσει να πληρώνουμε πάνω από 4.000. Αυτό σημαίνει μια τεράστια επιβάρυνση για τα μικρά καταστήματα. Σε συνδυασμό με την ακρίβεια, με την πτώση της κατανάλωσης που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον κόσμο, στους πολίτες, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε μέλλον αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική από τις κυβερνήσεις που περνάνε από αυτή τη χώρα. Εμείς τα αιτήματά μας τα γνωρίζουμε. Τα έχουμε κοινοποιήσει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι τώρα είναι το επόμενο βήμα να γίνει η επικαξημερώση επόμενη μέρα για το εθνικό εμπόριο. Αλλιώς θα πεθάνει μία και έξω. Ήδη διανύουμε, θεωρώ, τις τελευταίες μέρες επιβίωσης μας. Μαζευόμαστε σήμερα, κάνουμε μια κινητοποίηση για να διαμαρτυρηθούμε για την υπέρογγη φορολογία. Για το λόγο αυτό ήρθαμε και στην εφορία, που έχουν υποστεί τους τελευταίους μήνες οι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αυτοκινητιστές και οι δικηγόροι. Είναι μια δυσβάστακτη φορολογία και άδικη, την οποία καλούμαστε συνεχώς να φορτωθούμε εμείς, με αποτέλεσμα να είμαστε στο όριο της στόχευσης. Αυτά γίνονται συνειδητά από την κυβέρνηση, γιατί έχουν στόχο να μας εξοντώσουν. Γιατί αν ήθελαν να βρούνε κέρδη από φοροκλοπές, θα πήγαιναν στους μεγάλους ομίλους, στους εφοπλιστές, εκεί που γίνεται και μεγάλη διαρροή, και δεν θα έρχονταν στους μικρούς επαγγελματίες που είναι με το λουκέτο έτοιμοι για να μπει στο μαγαζί τους. Για το λόγο αυτό έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί φορείς, όπως είναι δύο ομοσπονδίες των εμπόρων και της Βελοποννήσου και τη Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Έχουν έρθει από επιστημονικούς κλάδους όπως είναι δικηγόροι, αυτοκινητιστές, περίπτερα, συντεχνία ερτοπιών, πάτρας, υδραυλικοί, οι συνταξιούχοι είναι εδώ, είναι όλος αυτός ο κλάδος και μαζί μας είναι αλληλέγγυοι για να απαντήσουμε και στον κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί μας θεωρούν κλέφτες κάποιους. Είναι αλληλέγγυοι και το εργατικό κέντρο και ο Δήμος της Πάτρας. Ήρθαμε εδώ να τους πούμε ότι δεν συμφωνούμε με αυτά τα μέτρα, ότι πρέπει να τα πάρουν πίσω άμεσα και ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί και σήμερα το απόγευμα στην Αγίου Νικολάου και Ρήγα Φεραίου, αλλά και τις 20 του Οκτώβρου, του Νοέμβρη, στην πανεργατική απεργία. Καταρχήν διεκδικούμε αυτή την κατάργηση αυτού του οριζόντιου μέτρου, του τετραπαρτού φορολογικού εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό το άδικο μέτρο, το οριζόντιο μέτρο, το οποίο έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν μια ατομική επιχείρηση σε μια συνοικία, η οποία δεν έχουν τώρα μεγάλα εισοδήματα. Υπάρχουν εργαζόμενες μητέρες οι οποίες έχουν παιδιά και υποαπασχολούνται και περιμένουν να περάσουν 3-4-5 χρόνια για να απασχοληθούν πλήρως. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που διατηρούν την ατομική τους επιχείρηση για να έχουν την ασφάλιση και να μπορέσουν στο τέλος να συνταξιοποιηθούν, έστω και αν δεν τους βγαίνουν χρήματα περισσότερα για αυτά τα εισοδήματα τα οποία παραμαθίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς συνεχίσουμε τον αγώνα. Σαν δικηγόρη το έχουμε προσβάλει και το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτό το νομοσχέδιο, το νόμο πλέον. Και συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί πρέπει να κατακτηθεί αυτό το οριζόντιο άδικο μέτρο που δίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη και εξυπηρετεί αυτό το οποίο πράγματι φοροδιαφέρει.